ημερολόγια. Τα λεωφορεία είναι γεμάτα από κόσμο. Εξακολουθεί το εισιτήριο να είναι πανάκριβο. Η κίνηση μας κάνει να χρειαζόμαστε να πάμε και να έρθουμε πάνω από 3 ώρες στη δουλειά. Μετά την κρατικοποίηση, αυτό που παρατηρούμε και βλέπουμε και έχουμε πολλά παράπονα από συναδέλφους είναι ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα δρομολόγια. Οι εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουν να πάνε και να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Και φυσικά είναι πάρα πανάκριβο το εισιτήριο. Τα λεωφορεία είναι σε κακή κατάσταση, κακοσυντηρημένα. Κινδυνεύουν οι ζωές μας. Και φυσικά αυτό που ζητάμε και σαν Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Καρυπίδες είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επίσκεψη και είναι απλήρωτοι εδώ και 2 χρόνια να μπορούν να μετακινούνται δωρεάν. Αντιλαμβανόμαστε και το έχουμε εξηγήσει σε χίλιους τόνους και όπου βρεθούμε ότι το συγκοινωνιακό μας έργο έχει προβλήματα και προσπαθούμε μέρα-μέρα να το βελτιώνουμε. Ωστόσο, να είναι απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς να κάνουμε πίσω σε σχέση με τους βασικούς μας στόχους, που η βασική μας στόχη είναι να προσφέρουμε στο τέλος του 2019 ένα συνολικό αναβαθμισμένο σχέδιο αστικών συγκοινωνιών για την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αυτό περνάει μέσα από την εξυγίανση του ΟΑΣΤ, περνάει μέσα από τον κολλασμό των υπευθύνων για όσα μέχρι σήμερα έχουν επισυμβεί, περνάει μέσα από τη δυνατότητα άσκησης μια όσο δυνατόν ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής μπορούμε να ασκήσουμε.